Εντάξει, το παιχνίδι ήταν δύσκολο. Σήμερα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο γήπεδο. Πραγματικά ήταν ένα γήπεδο το οποίο εμείς προσωπικά, σαν ομάδα, δεν έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε στην κατηγορία στην οποία παίζουμε. Φυσικά το ξέραμε αυτό θα συμβεί, δηλαδή ξέραμε ακριβώς σε τι γήπεδο θα παίξουμε. Περιμέναμε ότι θα βρούμε αυτόν τον κόσμο. Περιμέναμε ότι θα βρούμε ένα γήπεδο, ένα τερέν κακό, πολύ κακό. Ωστόσο τα παιδιά δείξανε γιατί είμαστε ομάδα γάμα εθνικής και επειδή είμαστε ομάδα γάμα εθνικής η κατηγορία μας είναι αυτή και το δείξαμε σήμερα γιατί κάναμε απλά τη δουλειά μας και τελειώσαμε το παιχνίδι με δύο ευκαιρίες, δύο γκολ. Δεν κάναμε περί τα πράγματα, απλά τη δουλειά μας με δύο ευκαιρίες, δύο γκολ. Ας ο Κεραυνός Κερατέας είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι β' τοπικού, μην κορυδευόμαστε, είναι μια ομάδα η οποία είναι α' τοπικού, έχουν ανέβει ήδη, αλλά πέρα από το ότι έχουν ανέβει, η δυναμικότητά του και από τα παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει μέχρι στιγμής την ομάδα και το σημερινό έδειξε ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Δεν μπορώ να πω ότι παίζει ποδόσφαιρο, μπορώ να πω όμως ότι έχει δυναμική. Τα παιδιά παίξαν με πάρα πολύ πάθος, πραγματικά πάρα πολύ πάθος, τα δώσαν όλα, καταθέσαν ψυχή και τους αξίζουν συγχαρητήρια φυσικά, αλλά εντάξει, έχουμε ποιότητα σαν ομάδα και το δείξαμε στο τέλος. Και ένα σχόλιο για το επερχόμενο παιχνίδι απέναντι στην Προοδευτική, όπου θεωρείται ένα τέρπι για τον Όμιλο. Η Προοδευτική τώρα είναι η καλύτερη ομάδα του Ομίλου κατά την άποψη τη δική μου. Εμείς πάμε σε κάθε παιχνίδι για την νίκη. Ο Αστέρας Βάρης σε κάθε παιχνίδι προσπαθεί πάντα, ανεξάρτητα τι γίνεται στο τέλος, η ομάδα προσπαθεί πάντα να κερδίζει. Έτσι θα πάμε και με την Προοδευτική να κερδίσουμε. Το ηθικό μας είναι αρκετά υψηλό αυτή τη στιγμή, λόγω και της πρόκρισης μας εδώ, σε μια δύσκολη έδρα. Οπότε την Κυριακή εννοείται πάμε για την νίκη κανονικά.